Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και το σομφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Νίκας της ευσεβέση κατέναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Τον σον δωρεόν αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε. Σας ευχαριστώ που είσαστε απόψε μαζί μας για να μοιραστείτε με μας μια τριπλή χαρά. Είναι τρεις οι χαρές απόψε που έχουμε στο τμήμα μας. Πρώτα, γιατί παίρνουμε την ευχή της Εκκλησίας για να πάρουμε δύναμη να συνεχίσουμε το έργο μας, ένα έργο παράλληλο με την Εκκλησία και συμπλήρωμα καμιά φορά. Δεύτερο, γιατί έχουμε την τιμή να είναι ο Δήμαρχος κοντά, ο Δήμαρχος Άργους Μυκηνών, ο κ. Δημήτρης Καμπόσος, ο οποίος σε κάποιες δύσκολες στιγμές που μας συγκινούν να δεν τις θυμόμαστε, κοντέψαμε να λυγίσουμε. Αλλά μας έδωσε το χέρι, όχι όμως ότι μας έδωσε το χέρι, μας είπε το καλό του λόγο και συνεχίσαμε με το καλό του λόγο. Και τώρα διεκδικούμε πάλι τα πρωτεία στη δραστηριότητα των τμήματων σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό χάρηκα την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία ίσως ήταν και η πρώτη σύσσωμη και ομόφωνη. Γιατί πάντα είχαμε διαφωνίες, πάντα, ακόμα και η απελθούσα που δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας, έχει φύγει στους ουρανούς. Με χαρά ψήφισε τον Δήμαρχο και ήθελα να του το πω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι στον ουρανό τον έχει ψηφίσει για να πάρει βραβείο για ό,τι έκανε για μας. Δεν λέγονται ναι, αλλά είναι ανθρώπινα. Είναι ανθρώπινα γιατί με συγκίνησε ιδιαίτερα αυτό. Πάντα πιστεύω όταν απευθυνόμαστε και μιλάμε για τον κόσμο, για την κοινωνία που σήμερα περνάει ιδιαίτερες στιγμές, περνάει κάποια χρόνια τώρα ιδιαίτερες στιγμές, νομίζω θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και οι άνθρωποι οι οποίοι στέκονται δίπλα σε αυτή την κοινωνία θα πρέπει πραγματικά να είναι σε εξέχουσα θέση στην καρδιά μας. Έχω πει και άλλη φορά. Όταν γυρίζουμε το βλέμμα μας πίσω, πάμε στα παιδικά μας χρόνια, ιδιαίτερα αυτών που είναι κοντά στην ηλικία τη δική μου ή λίγο μεγαλύτερη από μένα, η στολή που φοράτε μας γεμίζει συγκίνηση, γιατί στο μεγάλο έπος του 40, που δεν ήταν πολύ μακριά από τις ώρες που εμείς ήμασταν στα παιδικά μας χρόνια και οι διηγήσεις, οι φωτογραφίες, γιατί τότε δεν υπήρχε τηλεόραση, ο κινηματογράφος, μας έδειχναν το σπουδαίο έργο που έκαναν εκείνοι που φορούσαν τη στολή τη δική σας και είχαν τη δική σας την ψυχή και τη δική σας την καρδιά, που έστεκαν δίπλα σε αυτούς που έγραφαν ιστορία που συγκίνησε όλο τον κόσμο. Αλίμονο λοιπόν, πόσο μακριά και πόσο ψυχρά θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα και πόσο πραγματικά απάνθρωποι θα ήμασταν εάν δεν στεκόμασταν εκεί που πρέπει. Πρέπει οι δήμαρχοι να είναι δίπλα στον Ερυθρό Σταυρό. Ξέρετε, πολλές φορές εξ αντανακλάσεως παίρνω κάτι που γράφει το όνομά μου. Ενώ αυτό που κάνω, το κάνω για αυτό το λαό, γιατί όποιος και αν ήταν στη θέση τη δική μου, το ίδιο θα έκανε.